λαχταρό, τ' άρμυρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Γιατί μου το είπες, γιατί μου το είπες εμένα. Φοβούμουν, Πέτρη, καταλάβεις, φοβούμουν ότι θα τα αφήσω να με αφήκεις πάλι. Μπορεί να βρέθηκε η Μυρσίνη μας, αλλά η Μαριγούλα είναι ακόμα εξαφανισμένη. Ούτε που βρίσκεται ξέρουμε, ούτε πώς περνάει. Είπα για τις πολύ μια τάση τον νου της. Μα πήγε στο αρχοντικό. Εβιάζω να ξαναπάω, να δω αν έχει τίποτα υπόπτω. Τούτη είναι η ώρα της αλήθειας. Για πόνο να αποφασίσεις να σταθείς δίπλα της και να μοιραστείς μητά της το βάρος. Για από να δηλιάσεις. Δεν με άκουσες τι θα μου κάνει η ροκόλα. Ορίστε τώρα. Ανάτσεμα με. Ορίστε και ο Χαρκές πως τρέχει γάλα το στόμα της. Που να ξέρεις είναι τα δαιμονισμένο νου να έχει. Είναι. Οχιά δαιμονισμένη. Όσοι βασανιστήκαν στη Μακρόνησο, ελπίζω για μια καλύτερη ζωή. Αν μπορώ να δω σε ένα από τα πλάσματα την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, γιατί να μην το κάνω. Κόρη μου, αυτό που σου λέει η καρδιά σου να κάνεις είναι μεγάλη θυσία. Κάμε μου το τούτο το χατήρι, ας με να πω να τη δω, να τη συντύχω. Η Γαλάτα έχει την ανάγκη μου, χρειάζεται μας και δες κι τώρα. Μα νιχάν πάω μακρά, στη χώρα, για στην Τζερίνια να πούμε. Πω με ξέρουν. Αμα για να το κάνω τούτο, πάλι χρειάζονται παράες. Και πού είναι να το σε βρούμε. Χρειάζεσαι να κάνω κάτι. Όχι. Όχι, μια χαρά με. Προς το παρόν ανέλαβε ο Φίβος μαζί με την κόρη της Χριστίνας στην Αλεξάνδρα. Ναι, έτσι τα πράγματα πάση μια χαρά. Σίσι που είναι όραμα που λέμε. Κόβω το κεφάλι μου. Άρχισαν κιόλα την επίθεση αυτή. Δικό του σχέδιο είναι. Πότε γίνηκε τον κακό? Πριν 11 χρόνια. Γίνεται να κάτσω. Όχι, απαγορεύεται. Όχι. Αντιρρήσεις εκείνα που συμφωνήσαμε, γίνεται, καλό γίνεται. Γυρίνη, μπορεί να δικό το παιδί. Γαλατιά, ξαναρωτώσει. Ειρήνη, εγκόρη του Φίβου. Όχι, Πέτρη, όχι. Η Ειρήνη είναι εγκόρη του Φίβου. Ξέρω το. Λαλή μου το η καρκιά μου. Η Ειρήνη είναι παιδί δικό σου. Εν το είδες και εσύ μες στα μάτια της. Το πόσο πολλά σου μοιάζει, εν το θωρείς. Τούτα ελόγια όμορφα, Γαλατία. Άλλο σε ρωτώ και άλλον καλύτερο να μου πεις. Μπορείς να μου πεις με σιγουριά ότι η Ειρήνη είναι κόρη του Φίβου. Πριν να γίνει ό,τι εγίνηκε, έξερες το πως ήσουν αγκαστρωμένη. Πέ μου, Γαλάτια, έξερες το.
Όχι. Έτσι σημάθηκε αν είχα. Να μου γυρεύκεις να σου πω ψευκές. Μα Πέτρη, ξέρω το. Νόθω το. Λαλή μου το έστιχτον της μάνας. Είσαι μια λύτερη απόδειξη που τούτο. Η Ειρήνη είναι καρπός τσινής της αμαρτίας. Εγέννημα της αγάπης μας. Ετρεμάτω τούτο. Εφόμουν το πολλά. Και το που εγίνηκε. Εκατάφερε και φύτεψε μες την ψυχή μου την αμφιβολία. Η τρίτα που θέλεις να κάνω είναι στα πιο στενά. Πες μου να μου θέλεις να κάνω. Να σε αφήκω να αφήσω ξαναπέσω στα πόθια σου να σε παρακαλέσω να μείνεις κοντά μου γιατί δεν θα το αντέξω να σε χάσω πάλι. Αντέχεις το να μείνεις δίπλα μου. Θυκιάς μου το χέρι σου να το παλέψουμε και τούτον αντάμα. Πέτρη, παρακαλώ σε. Λυπήθουμε. Στάθου μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τώρα με μια χορογραφία εκπληκτική από το μαγευτικό μας μπαλέτο. Πανούλα μου, σε καλά. Ανέ, για το φίλο μου μου λαλείς, δεν είσαι σαν μια. Και παίζεσαι τα κελέ του. Δεν μου θέλεις να πεις. Έκαμε και τούτο σκάμωσα κακά. Πόμινε να τελειώσει η κουβέντα με τον Περά Γιορκή και να έρθει η σειρά του. Μείνε κοντά μου, χρειάζομαι σε περίτου που κάθε άλλη φορά. Με αφήσεις να με αφήγεις. Αλλά τι κάνει. Κάνει. Δεν πρόκειται να φύγω. Τον που είπες. Και να μου ακούσεις. Δάμε να μείνω. Λαλείς μου αλήθεια. Ναι. Δεν αντέχω να σε ξαναχάσω. Δεν αντέχω να ξαναπεράσω την αούλα που επέρασε 11 χρόνια. Να μείνω δαμέ δίπλα σου. Τι ειρήνη μας. Θα αρκούμε πως πρέπει να το αντέξω και δεν το βάρος. Στο κάτω-κάτω. Ειρήνη. Είναι κομμάτι δικό σου. Αμαγίνω που έθελω είναι να ξαναδώ μπρος μου τον το τέρας. Γιατί άμα τον όθω γύρω μου, τυλίουμε οι δαιμόνοι. Ξυπνούν μέσα μου και να αφήνουν την ψυχή μου να πνάσει. Μην έχεις εννιά. Δεν θα τον αφήκω να μας ξανακοντέψει. Και άμα τελειώσει με το καλό ο αγώνας, να κάνουμε εκείνο που σχεδιάσαμε. Να φύγουμε οι τρεις μας, μακριά από όλους και από όλα. Θα αρκούμε πως τώρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ηρεμήσουμε.
Πετρί μου. Αμέσως είχα στη ζωή μου. Ήταν να μου σαν τη γη είχα τον ήλιο. Σιγά στο κρεβάτι και θα γλιστρήσω κοντά σου αχνός σαν τα φαντάσματα της νυχτός. Ξανά θα σου δώσω με λαχρινή μου σαν το φεγγάρι ψυχρό το φιλί μου και χάδια τέτοια σαν του φιδιού που σέρνεται πλάι σε τάφο νεκρού. Και μόλις φέξει η αυγή η πελιδνή, τη θέση μου θα βρεις εκεί αδιανή και κρύα, ώσπου να'ρθει πάλι το βράδυ, όπως οι άλλοι μαγκαλιές και χάδι στη νιώτη σου και στη ζωή σου εδώ θα βασιλέψω με τη φρίκη εγώ. Μα πολλά πρωί μας αθλήθηκε σήμερα και να πάρει εγώ εδώ ώρες όρμα το ψούμισμα να το πως. Εσύ είχες την παιδί σαν νέτας και ήρθες να μου πεις τα νέα. Ναι, ναι, μιλήσαμε. Για να πω την αλήθεια, πιο πολύ την άκουγα παρά της μιλούσα εγώ. Και να μπει μου, ναι, πως είπε. Αν άκουγες χαμπή αυτά που μου είπε εμένα, η Ανέτα, θα κλαίγεις από χαρά και θα ήσουν πολύ περήφανος για το κορίτσι σου. Ναι, εντελώ χαίρομαι εγώ τώρα. Παρτάρεις μου τι. Όχι, Χαμπή. Δεν σου την παρτάρω. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όμως, πρέπει να πάρω και την, να δω και την πλευρά της Ανέτας.
Η Ανέτα πήρε μια απόφαση για έναν άντρα που έχει μες στην καρδιά της. Όχι από έρωτα. Από άλλο είδους αγάπη. Όμως και εσύ, πριν χρόνια, αλλά και τώρα που πήρατε το γράμμα, τον ήθελες τον Ισίδωρο. Τώρα γιατί άλλαξες γνώμη? Δεν κι άλλαξα γνώμη, κύριε Μαριό. Όμως, αν ήταν ο Ισίδωρος έτσι όπως ήταν, μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, να της δω και αγάπη. Αλλά τώρα χαρκούμε ότι στο τέλος να γίνει η νοσοκόμα του. Χαμπή, είσαι καλός άνθρωπος. Συμπονάς όλο τον κόσμο και είσαι και καλός πατέρας, στοργικός πατέρας. Θέλεις να δεις τα παιδιά σου ευτυχισμένα, όπως κάθε γονιός, όπως εγώ, όπως ο φίλος σου, ο Πολυδεύκης. Χαμπή, όλα τα πλάσματα του Θεού έχουν δικαίωμα στην αγάπη και στην ευτυχία. Και όποιος δίνει αγάπη, τον ανταμείβει ο Θεός. Ο Ισίδωρος τώρα πιο πολύ έχει ανάγκη από αγάπη. Άσε λοιπόν την κόρη σου να του την προσφέρει αφού το θέλει η καρδούλα της. Μην αντιστέκεσαι, Χαμπή, μην της πας κόντρα. Μα και πάω της κόντρα, κύριε Μαριού. Άμα κατάλαβε με και σου εμένα, εγώ σαν γονιός. Παραγγελώ του παιδιού μου, κύριε Μαριού. Παραγγελέ της. Και δώστη την ευχή σου να κάνει αυτό που θέλει η χρυσή της η καρδούλα. Άνοιξε την αγκαλιά σου και βάλ' τη μέσα την κόρη σου. Και να είσαι σίγουρος, το πιστεύω, Χαμπή. Θα έρθει μια μέρα που θα είσαι πολύ περήφανος για την Ανέτα σου. Είμαι καλά, μάνα. Επειά και ύβρα τον πετρίνεψες. Είναι να μου σου είπε. Στην αρχή είναι πήραν το πολλά άσχημα. Αμα ύστερης που του εσύντηχα ξανασκέφτην το και υποφάσισε να με συγχωρέσει. Είδες. Χαίρομαι πολλά, Γαλάτια μου. Είναι η αλήθεια, δεν το πιστεύω πως άμα το έμαθαινε ο Πετρής ήταν να βρει τη δύναμη να σταθεί δίπλα μου. Άμα να αγαπάς αληθινά, βρίσκεις και τη δύναμη. Και ο Πετρής απόδειξε το πολλές φορές ότι σε αγαπά. Όπως εσύ έναν τύχεις να το χάσεις, έτσι και εκείνος. Ναι, άμα τίποτε σένα τελειώσε ακόμα, μάνα. Η στράτα μας ποδά και εδώ στρωμένη με αγκάθια. Και να έχουμε πολλά να πολεμήσουμε. Και τα παλιά φύγαν πίσω τους σημάδια που ενισβηνούνται. Ο χρόνος, Γαλάτια μου, να τα σβήσει. Και αγάπη. Ήταν πολύ όμως τούτο που έγινε και πολύ μνήμα. Φοβούμαι ότι να μας τυχώνει την κάθε μας στιγμή. Ο Πετρής τώρα είπε πως είναι εντάξει. Αμα έναν εντάξει, έναν τέξει αράγε σου. Γαλάτια μου, καταγνώνεις το. Είναι εύκολο, ένα απλό πράγμα για έναν άνθρωπο να μάθει να μου γίνει. Μακάρι να ευρέθετουν ένας μαγικός τρόπος να εσβήνουν τα νουλα. Να εσβήνετουν που τη ζωή μας και ο φίβος και τα κακά που μας έκαμε. Τον παλιάνθρωπο δεν το αξίζει μια λύτερη τιμωρία. Αξίζει του Πέτρη. Το λέσει. Εγώ τη καλά τη υποσχέθηκα τη πω να είμαι στο πλευρό τη. Καλά έκανε, Πέτρη. Ναι, άμα του τον έκανα το μόνο και μόνο γιατί ελύσα ο μπρο τη. Έναν τεχνά τη θωρώ να κλαίσω να με παρακαλά. Αμα ύστερη που έμεινα μανιχό μου, οι σκέψει μου επελάναμε. Και η υπόσχεση που έδωκα τη Γαλάτια σε χάθηκε. Θα ακούμε πω τούτον εν το χειρότερο πράγμα που μπορεί να περάσει κάποιο. Δεν το αντέχω, δικέ. Δεν το αντέχω. Πώς θα μπορέσω εγώ να ξαναγγίσω της γυναίκας μου. Άμα αν ξέρω τι έτσι σε διξίωσω. Πώς θα μπορώ να σταθώ δίπλα στην ειρήνη. Αν μένει είμαι σίγουρος πως είναι κόρη μου. Πέτρη μου. Άκου.
Με το να φύγεις τη Γαλάτια, εν τιμωράς τον φίλο. Τιμωράς την κοπελούαν τούτη. Ο φίλος μπορεί να θέλει να γίνει το πράγμα. Να ζει να χωρίζεται. Εν τούτον που επάσκησε που τότες. Λες να μην το ξέρω. Εξαναξυπνήσαν τούτοι όλοι οι εφιάλτες που είχα παλιά. Την μια έβαλα τους χαμίτσες της αλαμπάτουντους, αμα που την άλλη έβαλα με τζίνι. Αμα στο τέλος, είπρα ποιος είναι ο τρόπος που να μπορώ να σταθώ δίπλα στο πλευρό της Γαλατίας. Σε ποιος αν πούν τούτος. Να τον σκοτώσω. Μόνο έτσι να πνάσει το πλαντζί μου και να ξέρω πως δεν θα μπορεί να μας ξαναπειράξει. Ο φίβος πρέπει να πεθάνει. Γαλάτια μου, έχει όλαλο σήμερα να μην κάνεις τίποτε. Να πάεις να ξεκουραστείς, να τσιμηθείς και να μην σκέφτεσαι τίποτε. Όχι, μάνα. Είναι έτσι που να γίνω χειρότερα. Άμα έχω κάτι όπως κολλιού, με ξιάνω. Να κάνεις τούτο που σου λαλώ. Όχι που φύρτηκες εχθές. Είναι να μου θέλεις να πάθουμε χειρότερα. Γεια σας. Συγγνώμη που διακόπτω. Όχι, χαρούλα μου. Πέ μας, τι θέλεις. Είπε μου η Αριάδνη να θυμίσω στη Γαλάτια ότι τα μωρά σε λίγο φκένουν διάλειμμα και μετά έχουν ιστορία. Εντάξει, Χαρούλα μου, να έρθω. Γαλάτια, δεν μπορεί να λούσαμε τόση ώρα. Χαρούλα μου, σε παρακαλώ, μπορείς σήμερα να βοηθήσεις λίγο της Γαλάτιας με την παιδονομία και με την τάξη. Καλό, ευχαρίστως. Και συγγνώμη αν γίνουμε αδιακριτή, αλλά τι συμβαίνει με την Ανδρονίκη. Έχει δύο μέρες που είναι κλεισμένη μες στην κάμαρη της. Αν πας έχει τίποτε σοβαρό και πρέπει να πάει σε γιατρό. Όχι, Χαρούλα μου, δεν έχει τίποτε σοβαρό. Έτω να μείνει ακόμα και τρεις μέρες και ύστερα να τελειά καλά. Και πάλι συγγνώμη αν είμαι αδιάκριτη. Εγώ έμπου καθαρό με ενδιαφέρον που ρωτώ. Και ό,τι χρειάζεστε στην περίσταση σας να σας βοηθήσω. Ξέρω το, εσύ παρεξηγούμε. Ευχαριστώ. Άντε να πάω τώρα και μην έχεις έννοια, Γαλάτια. Τα μωρά είναι να περάσουν μια χαρά μαζί μου. Αποφάσισες να μου να κάνεις με την Ανδρονίκη ή να την αείχεις να φύγει από την κάμαρη της. Εν ξέρω να το σκεφτώ. Εφούρη, σου λύρω του. Ως πόσο είναι να πάει τούτη η κατάσταση. Γαλάτια. Εσού άφησε το νου σου ήσυχο, μην σκέφτεσαι τίποτε και θεωρούμε να μπορούμε να κάνουμε με την Ανδρονίκη. Πετρί μου, και μου καταλάβω το θυμό σου, άμα τούν το πράγμα δεν είναι λύση. Για όνομα του Θεού, αν σκοτώσεις το φίλο, τα πράγματα θα τα κάνει χειρότερα. Ένα άνθρωπο τη κυβέρνηση. Οι Εγγλέζοι δεν θα φύγουν να τιμωρηθούν τον θάνατο του. Εζίασα τα πράγματα και όλες τις πλευρές. Καλύτερη λύση είναι εκτός που τούτη δεν. Τες συνέπειες όμως, Πετρία, δεν σας ζήασε σωστά. Αντιλαμβάνεσαι ότι να πάει κατευθείαν στην Κρεμάλα, τούτο πράγμα σκέφτεσαι το. Τι καλά κι αν σκέφτηκε την καθόλου. Ένα το κουβαλά βάρο μια ζωή. Για όνομα του Θεού, επέρασε τόσα. Και να την τιμωρήσει και σου με έτσι τρόπον, έτσι σκληρά. Επειδή έπεσε θύμα νιου γάρου. Πέμου και πέμου να μου να κάνω. Πέμου! Πέμου τι πρέπει να κάνω και πέμου! Πέμου! Αν Τζούλης λαλείς του πως έπρεπε να λείψω για λίγο. Να το πω, άμα εσού είναι για δουλειά στον Τζούλη που να βγεις έξω. Όχι. Για προσωπικό μου θέμα. Χαμηλά. Όχι να αρκέψεις τα ίδια και να πάεις να ρέξεις που το φίβο. Μένε έχεις έννοια. Είπαμε τα τούτα. Το θέμα ανέκλεισε. Ελπίζω. Τώρα επίστεψες τις εσού, α? Δεν ήξερα, μάνα. Εψέσεις το καπαρέ πάντως, έλα μου κάτι περίεργα. Ελπίζω να μην πάει να κάνει καμιά μπελάρα. Ποιος είναι? Ένα νυχτά, έλα έσω. Κύριε Λέισον, μα ένα ακούει.
Χαιρετούν πρώτα, κόρη μου. Έτσι σου έμαθαν τρόπους τα μέσα. Μάλιστα. Παρακαλώ, κυρία μου, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Δουλεύκεις τα μέσα, κορούδα μου, στο καμπαρέ. Κατά κρύβια, κυρία μου, εγώ είμαι η Μάργαρετ. Η Μαργαρίτα, η τραγουδίστρια. Μάργαρετ Κάμπαρετ. Α, σε ξέρω καθόλου. Δεν ασχολούμαι με αρτίστες. Ξέρεις, τα μουσικά μου επίπεδα εμέναν λίγο πιο ψηλά. Και τα ενδιαφέροντά μου. Φώναξε μου τον Αντζούλη, σε παρακαλώ. Ακόμα και συμπεριφορά. Κορονίτε. Μα πέ μου τούτη, κυρία, φουστάνια που φορεί οξά. Εμπατελόμια και συνδυχάνει έτσι σκέτη ο κόρη. Μα άκου, άκου κλωστά που ευκαλάνε οι δούλες. Πάντα μου τα πράγματα καλέ, τα μέσα. Για άλλα που τα με. Πούρτες, έσω μα να μας εξετοιμάσεις. Ήρεμισε, άφησε την να την αναλάβω εγώ την κυρία. Αλλόν, άντε, άντε, πάει να, πάει να. Είσαστε καλά. Παναγία μου, είτε είμαι καλά, κόρη μου, το πόδι μου, έλυσε μου το. Έλυσε μου το. Ήρυγα, εσύ φταίεις, κόρη, σαν μου ελάβεις να την κοηρήσω. Είτε που να απογυρίσεις, καλέ, θέλε να σου πει η κοπελούδα. Ας χωρίς κότσα κυρία μπροστά σου, κότσα κολώνα. Δηλαδή, είσαι στραβή. Είναι, είμαι στραβή. Παναγία μου, και στραβή και δούλα. Ως δαμέ, κυρία μου. Ως δαμέ και μη παρέκει. Άκου να σου πω. Κυρία Καρλιόπη μου, μα δεν τα έκπληξη εν τούτη. Ήρθες σαν την άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, Παναγία μου, και εγώ έτσι νιώθω τώρα που σε είδα, κυρία Τζουλή μου, διότι ευκάλα μου πολύ γλώσσα του τεσί και δαμέ, και η τραγουδίστρια σου και η δούλα σου. Ναι. Η τραγουδίστρια είναι κόρη μου. Α, Παναγία μου, συγγνώμη, συγγνώμη. Η δούλα? Η δούλα είναι η μάνα μου. Η μάνα σου, ου, συγγνώμη, ου, στραβάρα μου ήταν που έπαθα. Συγγνώμη, ουφου. Πέτρη μου, για όνομα του Θεού, το πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι λύση. Η μια λύτερη τιμωρία για το φίβο είναι να σε δει να στέκεσαι στα πόδια σου και να καταστρέφονται τα σχέδια του. Διότι δεν είναι να τον σκοτώσω. Δεν μου γλιτώνει. Να τον σκοτώσω, να γλιτώσει και ο κόσμος που μια ξημαρισάν και ότι θυλάς γίνει με κοφτή. Πέτρη, άκου μου. Άις το θυμό σου να αποκάτσει και ξανασκέφτου τα ούλα που λαλείς. Να τον σκοτώσω, θκέ. Ας με κρεμάσω τουλάχιστον να πάω ευχαριστημένος. Χρέος μου να το κάνω γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Η ξυρότησμα έτσι σε πέσε μέσα στο ξενόλα. Να, για μας, πήγαινε. Πήγαινε ρε, Γιάννης, έρχομαι και εγώ να μπουν να κάνουμε. Πέτρη, εσύ κάτσε τα με. Με έφυγες. Άκου μου. Θα αρκίσω. Να έρθω πίσω. Παντελής, γεια σου φίλε μου, ο Πετρής είμαι. Καλά, καλά, μια χαρά. Έλα να σου πω, δουλεύκεις ακόμα στην εισαγγελία ως αστυνομικός. Ναι, θέλω μια χάρη ρε. Μπορείς να μου πεις πού μείνεις και ο εισαγγελέας, ο Φίβος Κιτρομιλίδης. Ναι, καλό είναι ένα καρτερό, άμα μένα αρχίσεις ρε. Να σε πιάω σε κανένα μισόρο νοιό να μου πεις. Ήτανε δυο φτερούγες πάντα ανοιχτές στους ώμους μου και νιώθα τόσο όμορφα έτσι που με αγκαλιάζα ζεστά. Τόση ασφάλεια σε κάθε μου βήμα. Μα τώρα ο φύλακας άγγελός μου δεν είναι πια κοντά μου. Ακόμα και οι άγγελοι κάποτε αρρωσταίνουν. Και τότε σίγουρα χρειάζονται εκείνοι από εμάς μια αγκαλιά αγάπης. Τέτοια σκεφτόταν η μικρή πριγκίπισσα, κοιτάζοντας ψηλά στον ουρανό, που ήταν γεμάτος με κλειστές συννεφένιες πόρτες.
Το κλειδί όμως για να ανοίξουν όλες αυτές οι πόρτες ήταν μόνο η χαρά. Το πιο ακριβό πράγμα εκείνο τον καιρό μέσα στο παλάτι. Γιατί ο κακός στρατιώτης που πέρασε από εκεί θέρισε τα χαμόγελα και φεύγοντας πήρε μαζί του όλη τη χαρά. Ειρήνη, τι κάνεις δάμε? Ήθελα να συνεχίσω το παραμυθάκι μου. Έχει καιρό που το γράφω. Έτσι, α. Ωραία. Αρέσκουν μου και εμένα πολλά τα παραμύθια. Που να βρούμε ώρα να μου το θυκαβάσεις, εντάξει. Είσαι λίγο στεναχωρημένη, ναι. Ναι. Θέλεις να κάνω τα μαγικά μου, να δούμε για ποιο λόγο? Κάμε το. Είσαι στεναχωρημένη γιατί αρρώστησε η Ανδρονίκη. Ναι, ήβρεστο. Θέλω πολλά να πιένω να τη θωρώ. Αμέ μ' αφήνουν. Και δεν ξέρω γιατί. Εμπού θέλουν να ανήσυχη, Ειρήνη. Να τσιμηθεί, να ξεκουραστεί για να γίνει μια ώρα γλυωρύτερα. Λαλείς. Καλό. Εμέ μου πεις τώρα ότι είναι ξαναρρώστησε έτσι η Ανδρονίκη. Όχι, ξανά παθέντο. Πριν που κάτι εβδομάδες. Και φαντάζομαι στεναχωρηθήκετε όλοι πολλά. Και ο παπάς σου. Και εκείνος που ο μάστρος της πρέπει να την αγαπά πάρα πολλά. Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Αγαπά την πολλά. Όλοι αγαπούμε την Ανδρονίκη. Και η μάνα μου, και η αρφή μου, η ντά της μάνας μου, είναι η καλύτερη της φίλη. Mm. Μόνο προχτές ετσακώθηκα εσύ. Αμα ύστερα με ρώσα. Α, ναι. Και γιατί ετσακώθηκα εσύ? Δεν ξέρω. Πρώτη φορά τις ακούω να φωνάζουν. Αλλά συμβαίνει καμιά φορά. Εχθές, ας πούμε, εγώ, ενώ τσακώθηκα με την Κυριακή. Φωνές, κακόν. Ως τσι, πεπιαστήκαμε στα χέρκα. Αμα ήρθε η κυρία Αριάδνη και μέρωσε μας. Και ξέρεις γιατί μαλώσαμε δεσπόσινη χαρούλα? Επειδή έπαιζαμε χωστόν και ενώ η Στυλιανή που έκαμε ψευκές και είδεν που εχώστηκα, η κυρία Κυριακή δίχαν αντράπη, επάρταρεν την. Αμα ξέρω τον λόν, θα έρχονται πως μου γελούν. Η Στυλιανή έταξεν της Κυριακής δυο κουφέτες του γλυκανίσου. Και για δυο κουφέτες προδώνεις κόρη τη φιλενάδα σου. Έναν τρέπεσαι, νευρίασα πολλά. Αμα ευτυχώς τώρα μερώσαμε. Έλατε ποδά, είναι το γραφείο μου του τον κυρία Καρδιώπη μου, κάτσετε. Άντε. Και ακούτε να σας πω, ήθελα να μου στενοχωριέστε καθόλου. Ήτου μια παρεξήγηση, εντάξει, και εξατοιμάσαιστες τίποτε. Είπες τη μια τραγουδίστρια της Ζεκάρας και την άλλη δούλα. Έρος πάντων. Ουφου, συγγνώμη, συγγνώμη κυρία Αντζουλή. Δεν ήξερα ότι είστε παντρεμένος. Όχι, δεν είμαι. Εντάξει, εγώ είμαι νούσιμος άνθρωπος. Δεν είμαι παντρεμένος. Δηλαδή όμως να καταλάβω κι εγώ. Επαντρευτήκετε τη μάνα της κόρης σας? Μια άλλη ιστορία τούτη και πολλά λυπητερή. Καλύτερα να μην αρκέψω να σας τη λαλώ, γιατί να μείνουμε δαμέ και έναν της ώρα τσόρτης. Κύριε Λέισον, κοίτα που όλοι οι ανθρώποι έχουν ένα πρόβλημα τα ευλοημένα, όλοι μας. Κυρία Καλλιόπη μου, θέλεις να μου πεις ότι έχεις και εσύ προβλήματα? Δυνατόν να μην έχω, κύριε. Αντζουλή μου, δεν είμαι και εγώ πλάσμα. Έκαναν και οι φίλοι ήταν που κάμνωση. Γιατί θέλω να ξέρεις, κυρία Καλλιόπη μου, ότι μια και έφερε το η τύχη να νοικιάσουμε το μαχαζί σας. Έτσι είμαστε μόνο νοικιαστές. Όχι, να είμαστε και φίλοι σας. Και ό,τι βοήθεια χρειαστείτε και ό,τι άλλον συμβεί, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τα χαράς. Αλήθεια, κυρία Αντζουλή μου. Εντάξει. Μπράβο. Εντάξει, κύριε Αντζουλή μου, έχω ένα πρόβλημα. Υγείας. Όχι, καρδίας.
Ναι, κάνει. Ουφού, συγγνώμη. Αντρέπουμε να σας το πω. Ουφού. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αν ήξερε από την κακιά σας, με ντρέπεστε. Πέμπτε μου ό,τι θέλετε και εγώ. Ξέρετε, συμπαθώ τον κύριο Μιχαηλά. Και εγώ συμπαθώ τον, πού είναι το πρόβλημα. Ω, είναι, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πόσα χρόνια έχει που είμαι χείρα? Όχι, πόσα. Πέντε. Ναι. Και ξέρετε, τον τζουρό που έφυγε ο νεόφυτος μου, ο Θεός μακαρίσει το, εγώ ήμουν κοπέλα. Ήμουν κοπέλα. Ναι. Και που τότε ζω μόνη μου. Με παιδιά. Με σιλιά που λέει ο λόγος. Ναι, και ξέρεις, ήταν και το εξής. Ο νεόφυτος μου δεν αξιώθηκε να κάνουμε παιδιά. Ναι. Α, πρόβλημα, ας πούμε. Ναι, πρόβλημα. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχω παραπάνω που λέω του. Είχε με σαν τη βασίλισσα. Που τότε που εγνώρισα τον κύριο Μιχαηλά, είπα, τούτος ο άντρας... Να σας πω. Μεταξύ ματσόλης, είναι και ένας Λεβέντης ο Μιχαηλάς, α? Ναι, βέβαια, και στα μάτια μου και δεν το λέγα. Και θα μπορούσε, ας πούμε, να αντικαταστήσει τον αείμνηστον στον κύριο νεόφυτο και στα κοπελούθκια. Είναι τούτο που σκέφτεσαι. Ναι, ακριβώς. Ουφ, Παναγία μου, είπα τον και σύγχασα. Ναι, Παντελή. Ακούω. Περίμενε, περίμενε. Έλα, πέμω. Ναι, τι είναι τα αριθμός δωματίου. Ναι. Εντάξει, ρε Παντελή, ευχαριστώ σου πολλά, ρε. Ευχαριστώ σου πολλά. Ευτυχώς θα γιώσαμε και τη σχόλη. Εσού, γκρεμίσες, Πέτρι μου. Ναι, εντάξει, τώρα που έλειπες, έπια τηλεφώνω το... Πού μου τηλεφώνησες? Ναι, έπια το έπια στο μεταλλείο και είπα τους ότι είμαι άρρωστος και ότι θα πω σήμερα δουλειά. Καλά έκανες. Άντε, να πάεις εσώ, να κάτσεις, να καθαρίσεις ο νους σου, να γκρεμίσεις και να έρθω και εγώ γύστερη να σε δω. Βάλω. Πέτρι. Να μείνεις έσως όμως, α. Τσίπους. Ενάρτω σε λίγο να γιώ πως. Θέλω να σας πω, κύριε Αντζουλή μου, φαντρέπουμε κιόλας, τούτος ο άντρας έκαμε την καρδιά μου να χτυπήσει. Έτσι, εξύπνησε μέσα μου τη γυναίκα που εκοιμάτου, νου. Καταλαβαίνετε? Κατάγνωρο, καταλαβαίνω. Όμως, το πρόβλημα που είναι? Φαίνεται μου ότι ο κύριος Μιχαηλάς είναι έτσι λίγο αδιάφορος. Έχω τούτη την ιδέα, δηλαδή την αμυδράν ιδέα, και να σας εξηγήσω γιατί. Πείτε μου να δω. Διότι προχτές είδα τον μέσα στο δρόμο, επερπάτα. Και έτρεξα εγώ και φώναξα του. Και έκαμε πως δεν με είδε. Όχι. Ναι. Όχι, αποκλείεται. Έγινε και έτσι πράγμα. Πρέπει να ήταν αφηρημένο, σκεπτικό. Έτσι είναι θόρυνο μπρο του. Για όνομα του Θεού. Και καταλαβαίνω τον κιόλα. Διευθυντή κοσμού εταιρεία. Έχει τα βούριστρα του. Έχει και του ενοικιαστέ του. Άλλοι πληρώνουν τα ενίκια, άλλοι παίζουν πελών και τον κυρώνουν. Πώ να σκεφτεί ο άνθρωπο. Ναι, τούτο είναι σωστό που λένε. Πολλά σωστό, αλλά. Φου. Έλατε να σας πω. Θέλω να σας παρακαλέσω. Ναι, πέτε μου. Έτσι. Να του πείτε εσείς δυο τρία καλά λόγια για μένα. Κύριε Αντζουλή μου. Μια στιγμή.
Εγώ δεν είμαι προξενητής. Όχι. Είσαι όμως φίλος και συνεταίρος. Και συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη κυρία Τζουλή μου, αλλά και εσείς έχετε ένα μαχαζίν που τζαμε κάνετε περίπου την ίδια τούτη τη δουλειά που σας ζητώ εγώ να κάνετε, ενέ. Όχι, για όνομα του Θεού είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Καλά. Να το δεχτώ. Δέχτω. Αλλά σκέφτομαι μια άλλη παράμετρο όμως. Εσείς ενοικιάζετε ένα μαγαζί που με αβάλετε εσείς το χέρι σας και πανούλα δεξιά θα πληρώνετε ενοίκιον γιατί το κατάστημα να μπει στην οικογενειακή επιχείρηση. Συντήσε μου και εμέναν η Γαλάτια και είπε μου τις εξελίξεις με τον Πέτριν. Πολλά φοβούμαι πως τούτη η ιστορία θα βγει σε καλόν. Και γι' αυτό το φοβούμαι. Και να το δεχτεί τώρα ο Πέτρις, τα πράγματα να μεταξύ τους θα είναι ποτέ πιο τα ίδια. Χρειάζεται μας η κόρη μας. Πρέπει να τη σταθούμε. Άμα το βάρος περί του πέφτει πάνω σου πολύ μια, γιατί εμένα τα σέρκα μου, έτσι όπως είμαι δαμέ βαούμενη, εδημένα. Πας τούτον ήθελα και ο γιο να σου συντύχω. Τούτον που έκαμες ήταν πολλά βαρύ και πρόκειται να σου το συγχωρήσω ποτέ μου. Αμά αρκέψαν και ρωτούν πολλοί να μου γεννήσκεται. Και προπαντός ειρήνη, δεν μπορώ να σε έχω άλλο μπτώ παδωμένη δα μέσα. Θα αρκούμε να πρέπει να σε αφήνω να φκένεις, να κονέξω. Σκέφτομαι να φκένεις λίες ώρες, να κάνεις και κάποιες δουλειές. Αμά, ακόμα δεν σκέφτηκα να μπορώ να κάνω με τον Καραγιορκή. Γιατί άμα σε δει, έναν τακώσει πάλι τις εξυπνάδες του. Ακούσε, μπήλε. Καλά. Να το σκεφτώ το τον που είπετε. Παρόλο που τούτη τακτική πάει κόντρα ενάντια που λαλούμε στις αρχές της δικές μου, έκανα εγώ έτσι πράγματα, αλλά τούτη τη φορά τέλος πάντων να το σκεφτώ και να το κανονίσω. Αλήθεια! Κύριε Τζουλή μου, να το κανονίζετε. Να ουφού και εσείς, μπορώ, εσείς μια βυθόντα ευρωημένα, έχετε ένα λέγι, μια γοητεία, μια παρρησία που λαρούμε τέλος πάντων. Δύσκολο να σας πει κανένας όχι. Ευχαριστώ. Και ξέρεις, κυρία Τζουλή μου, ναι. Εξήγα του Ίνταλος με μεγάλωσε η μάμα μου εμέναν. Ίνταλος. Με το πιάνο. Ναι. Με τα γαλλικά μου. Ναι. Έκανα μαθήματα ορθοφωνίας για να μιλώ έτσι ωραία. Και ακόμα και μπαλέτο. Πολλά έκανα. Και ορθοφωνία και μπαλέτο. Ναι. Εντάξει, σιώ. Αφού τα κάνετε τούτα όλα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σας προωθήσω το έτοιμά σας το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζουλή μου. Ας είμαι υπόχρεη. Au revoir. Au revoir. Είμαι αυτός σου, κύριε, για έναν κακό και ξόριστο. Τι αόρκα σου, δηλαδή. Είχαμε τον Μιχαηλάν Ροδόρφο Βαλεντίνο και εγώ ήνικα η Γεωργία Βασιλιάδου η προξενήτρα. Μασχαλά μου και αυτονά μου. Να! Thank you.
αντέχω, μάνα. Δεν αντέχω. Την ώρα που το άκουσα, γύρισε ο νους μου. Ξέρω το ότι είναι λάθος. Ξέρω το. Μα είναι σε άλλη λύση. Με μπόκαμε πάλι ο Καραγιορκής. Σύντησε Αντρονίκη. Έφερε μου το κοτσάνι του σπιτιού μου στην τσιρκά. Επούλαν το λαλί ο αρφός μου και εγόρασε το πουλό του. Για να έχω και γιο ένα σπίτι λαλί να μην ίσκω αν με θέλω να δουλεύω ποιον. Δεν θέλει να μου το κάνει δώρο. Δώρο. Δώρο για την προδοσία σου. Που με πρόδωσε σε μέναν και το στράτο! Έφερε μου το χαρτίνο μπρος μου να το υπογράψω. Εμπόρια να το αρνηστώ. Για Ιταλόν, με ποια δικαιολογία. Αν του κάμουν ακούτσο και λάλλον του όι, ή του να τα καταλάβει ούλτα. Έκαμε σου κι άλλες φορές έτσι δωρούθια. Ποτέ το έμου εξανακάμε. Εν έπρεπε να το δεχτείς. Το πατρικό μου. Εντιαμε που γεννήθηκα. Τζάμε που έζησα τα καλύτερα μου χρόνια. Τζάμε που ονειρεύκω μου. Πώς ήταν να κλείσω τα μάτια μου που τον άρθει η ώρα μου. Με τα καρκιά να του ελαλούν όλοι. Είδες. Είδες, Ανδρονίκη. Κατάφερες σε πάλι. Ναι, έτσι πολύ μια. Τίποτε σεν του είπα. Ορκιζούμε σου το. Τούτα είναι παιχνίδια του Καράγιορκη. Άμα είναι εμπόρια να το αρνηστώ. Ο παλιάνθρωπος ότι ο παίχτης πάντα βρίσκει την κατάλληλη στιγμή για να σε στήσει στη γωνιά. Όπως την άλλη φορά που εκανόνισε να με τιμήσει ο κυβερνήτης για την προσφορά μου στο ορφανοτροφείο. Ω, Θεέ μου, Θεέ μου! Πότε να κλειδώσουμε πουλό του. Ανακάλυψα την κοπελά που γυρεύκαμε. Τζίνι που κληρονόμησε την περιουσία του Φιούζερ και ανακρίνεται για τη δολοφονία του. Ποια είναι, μάθαμε όνομα. Χαρίκλια Πέρτ. Χαρίκλια είπες. Είσαι σίγουρος. Μα για το όνομα. Ναι, σίγουρος. Γεια σου, Στράτη. Έφερα σου νέα. Τι έχεις. Σαν να σου φαίνεσαι κακόκυφος. Όχι, μια χαρά είμαι. Απλώς... Πώς είπαμε ότι είναι το επιθετό σου, Πέρτ.
Έτσι δεν είναι? Ναι. Πέτρ. Γιατί ρωτάς, έγινε κάτι? Όχι, απλώς τώρα να... έγραφα μια αναφορά για την αποστολή που θα κάνουμε και... σαν να... δεν ξέρω, πάνω που έγραφα για σένα... για ένα δευτερόλεπτο δεν ήμουν σίγουρος πώς σε λένε. Τι νέα έχουμε? Λοιπόν, πολλά. Της Ειρήνης απαγορεύσαν της να μπαίνει μες στην κάμαρα της Αντρονίκης. Τάχα για να μην την ενοχλήσει, επειδή είναι άρρωστη. Σήμερα όμως εξήφκαλα τη Μιτσά και έμαθα ότι πριν να αρρωστήσει η Αντρονίκη, εμάλλωσε άσχημα με την πολυμνία. Μέχρι που έφτασε η Μιτσά να μπει μες στη μέση για να δεσμερώσει. Γι' αυτόν... εκρυφάκουσα μια συζήτηση που είχαν και πήρα όλες μου τις πληροφορίες. Και τι έμαθες δηλαδή? Είχες δίκιο. Είναι η Αντρονίκη που σε πρόδωσε. Και η πολυμνία ξέρει το. Γι' αυτόν τον λόγο την εκλείδωσε μες στην κάμαρή της. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γαλατιά μου. Όλα καλά? Καλά, αυκή. Πε μου, έρεξε από ποτά τίποτε ο Πετρής? Όχι, γιατί? Γαλατιά, ξέρω τα γούλα. Τότε γίνει και μπαλιά με το Φίβο. Είπε μου το ο Πετρής. Γαλατιά μου, δεν σου είναι φταίσεις σε τίποτε. Το κρίμα όλο να μπας στο Φίβο. Γιατί είναι μια πράξη που σηκώνει συγχώρεση και αντροπιάζει μας εμάς τους ανθρώπους, εν τούτη. Είναι σου μια λύτερη αμαρτία. Τούτα όλα, Γαλατιά μου, γεννήσκονται μπρος στα μάτια του Θεού. Ο Θεός θωρεί, κρίνει και τιμωρεί. Ναι, αμά. Είναι κρίμα να πιερώνω και ο γιο για την αμαρτία. Είναι κρίμα, Γαλατιά μου. Αμά, επάρε υπομονή και να ξαλαβρώσεις. Τον Πετρή, γιατί το γυρεύκεις? Εγίνει και τίποτε? Εδώ το πρωί που εσύ τυχανάμε. Ήταν νευριασμένος. Και πας στη σύγχυση του, απειλήσε να κάνει μια μπελάρα. Έρεξα πόσο του γίνει τον ύβρα. Και το... εφοήθηκα. Αν πας και μείνεις τα λόγια. Ήταν που απειλήσε να κάνει? Απειλήσε να σκοτώσει το Φίβο.
Χαρίστηκε. Βούρα στείλε μεσό να προλάβεις το κακό. Πέρκει μας βοηθήσει ο Θεός και αντικόψεις το. Η Φίσερ εντατρώησε να μείνει αγάπαρη, αμα η απάρητης να πέφτω χαμές αν τις μούγες. Είναι κρίμα τα έβλεμε, αμα τα μπορούν να κάνουν. Μες του είναι η ζωή, κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Αφού ξέρεις ότι αγιώ ποιον είναι και πίνω. Ένα βρω κόμπιλέ μου. Ο θείος Μαντζουλής, πιστεύεις, αν του το ζητούσα, θα με έπαιρνε στο μαγαζί του. Χίλιες φορές να ζούμε με τις ελεημοσύνες των χωριανών παρά να πας να δουλέψεις στον Νατζουλί. Έγινες κι εσύ ένας προδότης. Πες μου για ποιο λόγο να σου χαρίσω τη ζωή. Πες μου ένα λόγο. Ήρθα για να σας πω κάτι που έμαθα. Επίαν ούλα όπως τα σχεδιάσαμε. Καλύτερα ζω από ό,τι τα σχεδιάσαμε. Άρα έχεις το γνώ που σου εζήτησα. Έχω το καλό.